Κύριε Υπουργέ, κατά πρώτον, από τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Μάρτιο του 2017, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΦΚΑ αυξήθηκαν σε σχέση με το Δεκέμβριο κατά 200 εκατομμύρια ευρώ, 23%. Τα 112 εκατομμύρια υπέρβαση στόχου που αναφέρατε, και περιμένω να δω τους πίνακες να δούμε από ποιους κωδικούς, αν πράγματι υπάρχει αυτή η υπέρβαση, καταρχήν εξηγείται μόνο και μόνο από τις αυξημένες πληρωμές που έχει καταβάλει το ελληνικό δημόσιο για εισφορές το πρώτο τετράμινο, έχοντας καταβάλει προς τον ΕΦΚΑ το 72% του ετήσιου στόχου. Μιλάτε για εισπραξιμότητα. Είναι εμφανές αυτή τη στιγμή ότι όλη η εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ έρχεται από το παλιό ΙΚΑ. Είναι η εισπραξιμότητα των μισθωτών, όπου οι εργοδότες και βάσει του νόμου δεν έχουν την ευχέρεια, και καλώς δεν έχουν την ευχέρεια, και καταβάλουν τις εισφορές τους στο σωστό χρόνο. Δεν μας έχετε όμως πει τι συμβαίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφέρατε ένα 15% βελτίωση εισπραξιμότητας. Αναφέρεστε σε ποσά ή αναφέρεστε σε πρόσωπα? Δηλαδή πληρώνουν αυτοί που έχουν τις χαμηλότερες εισφορές και αδυνατούν πλέον να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είδαν τον υπερπολαπλασιασμό των εισφορών τους με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια? Η εισπραξιμότητα ήταν 65% που είπε τον Ιανουάριο. Ο ΕΦΚΑ όμως δήλωσε ότι αυτή έπεσε στο 55% το Μάιο. Έχουμε μια κατάρρευση εισπραξιμότητας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποτελέσει ένα βασικό στόχο της φορολογικής και ασφαλιστικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης, σκοτώνοντας κάθε ελπίδα επιχειρηματικότητας, κάθε ελπίδα δημιουργίας σε αυτόν τον τόπο. Και βέβαια τώρα με το τέταρτο μνημόνιο αυξήσατε μέχρι 61% τις εισφορές που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού της ασφαλιστικής βάσης. Και βέβαια δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι ακόμα πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2017, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισφορές βάσει των εισοδημάτων του 2015, τα οποία πιθανότατα 2 χρόνια μετά να μην ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Και υπάρχει καθυστέρηση, από ό,τι φαίνεται από την ΕΔΙΚΑ, δεν θα είναι έτοιμα αυτά τα Σεπτέμβριο. Και μιλώντας για καθυστερήσεις, δεν μπορώ να μην πω κλείνοντας τις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν στην έκδοση νέων συντάξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, και αν κάνω λάθος να μας το πείτε, δεν έχει εκδοθεί καμία οριστική σύνταξη με τους υπολογισμούς του νόμου Κατρούγκαλου, παρά την τροπολογία που φέρατε και ψηφίσατε στη Βουλή πριν από μερικές εβδομάδες. Υπάρχει ένα αδιέξοδο στο ασφαλιστικό, υπάρχει μια υπερφορολόγηση της παραγωγικότητας σε αυτή τη χώρα και τελικά ούτε πετυχαίνουμε θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα στους φορείς του ασφαλιστικού, αλλά κυρίως κρατάμε για τρίτη φέτος συνεχόμενη χρονιά, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, τη χώρα σε ύφεση. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ.